Καλώς όρισες στο Φοβοντονό FM, δεύτερο παιχνίδι για την ομάδα μας σε λίγες ώρες. Σειρά για να χάσουν τους Milwaukee Bucks, παίρνουν οι Houston Rockets του Βασίλη Σφανούλη. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες, ξεχώρισε η νίκη των Raptors και η νίκη των Pacers ενάντια στους Philadelphia 76ers. Ενώ σήμερα, εκτός από το δικό μας παιχνίδι, ξεχώρισε αυτό των Blazers στο κυνήγι του για την 8η θέση και αυτό ανάμεσα στους Nets και τους Wizards. Υπάρχει έτσι μια θεωρία που λέει ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλει να βγει 8η, οπότε ίσως προσπαθήσουν να το χάσουν ταυτόχρονα και οι δύο. Θα έχει πλάκα ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Να περάσουμε στον αντίπαλο το σημερινό, τους Houston Rockets. Τους έχουμε κερδίσει τρεις συνεχόμενες φορές τα δύο χρόνια εδώ πέρα που βρίσκεται ο Μιχάλης στο μπάγκο μας. Έχουν κάνει μια μεγάλη αλλαγή από το τρίτο παιχνίδι που τους κερδίσαμε, που ήταν το πρώτο ή το δεύτερο νομίζω της χρονιάς. Μου δώσαν το συμβόλαιο του Clint Capella. Επίσης έφυγε από την ομάδα του ο Gerald Green και ο Νενέ και ήρθε ο Covington, ο οποίος μαζί με τον Gordon έχουν μείνει οι δύο πιο ψηλοί παίχτες στην ομάδα. Οι παίχτες τέλος πάντων που θα παίξουν τις θέσεις 4-5 δεν έχουν θέση 5 οι Houston Rockets. Ο Gordon, ο οποίος έχει τραυματιστεί και δεν θα παίξει το σημερινό παιχνίδι, αλλά θα χάσει τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πέραστικά στον Gordon το χρειάζονται οι Houston Rockets. Στο πρώτο παιχνίδι που έδωσαν στο Orlando, οι Rockets κέρδισαν στην παράταση τους Dallas Mavericks. Στηρίχθηκαν σε 8 παίχτες. House, Tucker, Covington, Harden και Westbrook ήταν η πεντάδα τους. Από τον πάγκο έπαιξαν μόνο ο Jeff Green, ο McLemore και ο Rivers. Είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται έτσι σχεδόν αποκλειστικά στον James Harden, ένα παίχτη ο οποίος βγήκε. Είναι ένα από τα αγαπημένα έτσι, matchups οι Bucks ενάντια στους Rockets στο NBA. Το ESPN εδώ έχει κάνει ολόκληρο άρθρο. Ο Harden είχε έτσι, κάποια λόγια να πει για το περσινό βραβείο MVP. Πιστεύει ότι αυτό το άξιζε. Ο Γιάννης απάντησε στο All-Star Game, απάντησε με το να μην τον διαλέξει, να διαλέξει τον Kemba Walker αντί για αυτόν. Και μετά το τέλος του All-Star Game έκανε μια δήλωση όπου είπε ότι στοχοποιούσαν τον James Harden στην επίθεση. Η οργή ξεχύλισε τόσο πολύ μέσα στον Harden, όπου κάλεσε το Ριτσαλάκι σπίτι του και του έκανε και μια δήλωση ότι θα ήθελε και αυτός να είναι, λέει, 2-10 και να καρφώνει μόνο την μπάλα. Λέει, αυτό δεν έχει. Δεν θέλει καθόλου, λέει, skill. Skill είναι αυτό που έχω εγώ, που βάζω μέσα την μπάλα στο καλάθι και πετυχαίνω 500 πόντους, έχοντας βέβαια και 500% usage rate. Να δούμε τι γίνεται στο injury report για εμάς. Δεν θα παίξει ο Ρίκος, δεν θα παίξει και ο Κόνατον. Οπότε, ναι, θα έχουμε ένα θέμα στην άμυνα, γιατί σε αυτά τα τρία παιχνίδια ο Ρίκος ήταν αυτός ο οποίος μάκαρε τον Harden και τον είχε περιορίσει. Είχε περιορίσει τα τρίποντά του. Πέτυχε πάλι πολλούς πόντους με εμάς ο Harden, απλά δεν ήταν τρίποντα. Είναι ευκαιρία για τους άλλους παίχτες, ευκαιρία κυρίως για τον Ντόντε, έτσι, να δείξει άμα μπορεί και αυτός να παίξει την ίδια άμυνα του Ερίκου πάνω στον Harden, δεν ξέρω. Και ο Χιλ μπορεί να τα καταφέρει, να δούμε αν αυτοί οι δύο τα καταφέρουν όσο καλά όσο ο Ερίκος. Να περάσουμε στα σχόλια. Ο Oldsman λέει LeBron για MVP. Προφανώς κάνεις έτσι την προσπάθειά σου και εσύ για να σε πάρει το ESPN αναλυτή. Θέλει λίγο παραπάνω, θέλει να πεις και λίγα πράγματα περισσότερα για τον LeBron εδώ πέρα, δεν φτάνει τόσο σάλιο που έβαλες. Ο Θάνος αναρωτιέται άμα μόνο σε αυτόν φαίνεται ότι ο Βερίκιος έχει σε κάθε παιχνίδι τρεις και τάπες. Όχι, δεν φαίνεται μόνο σε εσένα, ο Βερίκιος όντως φέτος έχει δώσει ρεσιστάλ στην άμυνα. Δυστυχώς δεν είναι τόσο εύστοχος όσο ήταν πέρσι στα τρίποντα. Αυτό ίσως το βελτιώσει του χρόνου, όπου και τρίποντα θα σουτάρει αλλά και θα δίνει 5 τάπες σε κάθε παιχνίδι. Ο RW λέει ότι οι Bucks πρέπει να κοιτάξουν λίγο την άμυνά τους. Στο παιχνίδι του Celtics έγιναν κάποια λάθη και στην επίθεση και στην άμυνα όταν έπαιζε ο Sterling Brown και ο Kyle Korver. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι ίσως να μην παίξουν ούτε ένα λεπτό στα playoff. Είναι αυτό που αναρωτιέται και ο Connors εδώ, αλλά και πολλοί άλλοι και εγώ, αν θα παίξει ο Korver στα playoff. Ενδεχομένως όντως ο Korver να μην παίξει κανένα λεπτό με κάποιους αντιπάλους ή σε κάποια παιχνίδια. Τέλος λες ότι μάλλον ο τελικός θα είναι με τους Lakers. Δίνω πολλές περισσότερες ελπίδες στους Clippers παρά στους Lakers για να βρεθούν στον τελικό. Και τέλος ο Αργύρης λέει κρίμα για τη Βοστόνη, αδικήθηκε η Κτρά από τη διαιτησία. Εμείς οι Milwaukee Bucks είμαστε το σύστημα. Και το παραδέχομαι. Εμείς οι Milwaukee Bucks είμαστε το σύστημα. Όλοι οι διαιτητές είναι δικοί μας, έτσι. Δεν έχουμε την έδρα, δεν έχουμε το Milwaukee, αλλά το Orlando είναι, ναι, το Orlando και οι διαιτητές και οι δημοσιογράφοι και τα πάντα, οι σερβιτόρες, οι σερβιτόροι, τα πάντα είναι μαζί μας, είμαστε το σύστημα και ναι, για τις επόμενες 10 χρονιές ετοιμάσου στην Ανατολή μόνο Milwaukee Bucks, συγγνώμη άμα αυτό σε κάνει και στεναχωριέσαι, αλλά Milwaukee Bucks, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φοβόταν ελάχρον.